εγώ δεν έχω ιδιαίτερο χάρισμα στην αποστήθους ομιλία, ακούγομαι. Και ούτε επίσης διαπνέομαι από ιδιαίτερη αισιοδοξία, όπως οι αρκετοί από τους προηγούμενους ομιλητές. Θα σας διαβάσω λοιπόν. Αν δεχθούμε πως ορισμένα από αυτά που έχω κάνει τις τελευταίες δεκαετίες παρατάσσονται ανάμεσα σε πιθανές συνιστώσεις μιας φυσιογνωμίας της Θεσσαλονίκης, αυτό που πρέπει καταρχάς και καταρχήν να διευκρινίσω είναι πως όλα τους οφείλονται πρωτίστως σε προσωπικά ελαττήρια και όχι σε κάποια προσήλωση με αίσθηση αποστολής κοινοφελούς χαρακτήρα. Εάν έχει συμβεί το τελευταίο, δηλαδή το να έχει προκύψει κάτι θετικό και για την πόλη, τούτο είναι συμπτωματικό και με την έννοια της σύμπτωσης, αλλά και του συμπτώματος, του οποίου πάντως αναλαμβάνω την ευθύνη. Ήταν προσωπική μου ανάγκη να καταγράψω, να οικειοποιηθώ τη μνήμη συγκεκριμένων τόπων, χώρων, ανθρώπων της Θεσσαλονίκης. Το Βασιλικό Θέατρο του 83 ως καταραίων απομεινάρι μιας πρώτερης εποχής, το 1990 το Μέγαρο Ματαλών στη Μητροπόλεως 23, που στέγασε επί 20 ετία το γραφείο μου και αργότερα το γνωστό ξενοδοχείο Excelsior, το θρυλικό εστιατόριο Όλμος Νάουσα, τρεις μέρες πριν κλείσει οριστικά, το 1994, την οδό Παπαμάρκου της περιοχής πλατείας Άθωνος, με τους τεχνίτες και τους βιοπαλαιστές για μια ολόκληρη περίοδο 33 χρόνων, από το 1979 μέχρι το 2010. Επίσης, προσωπική μου ανάγκη ήταν να αισθανθώ παράλληλα ότι ανήκω σε έναν τόπο όπου αυτά που κάνω έχουν ουσιαστικό αντίκρισμα. Αυτή η ανάγκη γέννησε από το 1988 και τη φωτογραφική συγκυρία που καθιέρωσε τη Θεσσαλονίκη ως πόλη της φωτογραφίας και που κατέτεινε στην ίδρυση του μοναδικού κρατικού μουσείου φωτογραφίας στην πόλη μας. Παραπλήσια ανάγκη ικανοποιούσε και η σχεδόν 30χρονη πια κάμερα Obscura που προωθεί τη φωτογραφία από τις σελίδες του περιοδικού Εντευκτήριο. Η προσήλωσή μου είχε να κάνει με μια ανεξήγητη, γιατί όχι και εξηγήσιμη όμως, αταβιστική σχεδόν αίσθηση του ανήκειν στην πόλη. Δεν ήταν ζήτημα αγάπης για την πόλη, ήταν περισσότερο κάτι σαν εξάρτηση. Η Θεσσαλονίκη είναι τόπος που δεν την επέλεξα ως τόπο μου. Η Θεσσαλονίκη απλώς είναι ο τόπος μου. Και γι' αυτό το ίδιο το ανήκειν για μένα υπήρξε εφαλτήριο, ώστε να δρομολογώ ενεργήματα που να έχουν ένα νόημα πέραν από το να συνιστούν επιτυχία. Η αναγνώριση δεν είχε σχέση με την επίδοση, μέτρια ή καλή, αλλά με το γεγονός πως στο εκάστοτε δικό μου προσωπικό εγχείρημα, ο αποδέκτης του αναγνώριζε τον δικό του εαυτό. Παράλληλα και αντιστοιχτικά, το ανήκειν στη Θεσσαλονίκη συνιστούσε και βαρύδιο. Το αταβιστικό ανήκειν στην πόλη μου συνιστά βαρύδιο διότι με απομακρύνει από το ενδεχόμενο να την εγκαταλείψω, αλλά κυρίως γιατί δια της τριβής, της φθοράς και της απομάκρυνσης από διαγερτικά και αναβαθμιστικά πρότυπα, με εξαναγκάζει σε επίοικια. Εκβιάζεται η ανοχή μου, δοκιμάζονται οι αντοχές μου. Και παρά τις αντιστάσεις που κατά την ομολογούμενη αντίφαση έχω έμπρακτα προβάλλει, καταλήγω να συνθηκολογώ και να αποδέχομαι πολύ περισσότερο τώρα, από όσο στις ηλικίες των οραματισμών, την ομοτέλεια του συμβιβασμού. Παρόλες τις δυνάμεις που κινητοποιήθηκαν κατά καιρούς σημειακά, ατομικά, συλλογικά, στρατευμένες ιδιωτελώς όπως οι δικές μου ή και αλτρουιστικά ακόμη όπως άλλων, παρά κάποια γιγάντια βήματα που όντως έγιναν και μια ψευδαίσθηση για πέρασμα σε άλλα επίπεδα, η δική μου γεύση στην τωρινή μου ηλικία είναι πικρή. Υπερισχύει η αίσθηση ότι η συνισταμένη με κατεύθυνση την πρόοδο υπονομεύεται. Ο μέσος όρος, αντί να βελτιώνεται, διαρκώς νοθεύεται από την επιμονή των αντίρροπων βλαπτικών συνιστοσών. Και ενώ είναι εύκολο να εξαρθούν οι πολύτιμες κινήσεις που συνέβαλαν στην ανωδική πορεία της φυσιογνωμίας της πόλης, που ίσως δεν είναι λίγες, το πάρκο της παραλίας είναι χαρακτηριστικό, είναι πιο δύσκολο και φαίνεται μεμψίμυρο να υποδεικνύονται μονίμως τα στραβά και να επιχειρείται η αιτιολόγησή τους. Πιστεύω πως το στραβότερο όλων
και αυτό είναι που χρεώνω κατεξοχήν στη συλλογική μας ευθύνη, είναι η ανοσία στα στραβά. Θα περιοριστώ σε ένα ενδεικτικότερο για το σύνολο μάλιστα της ελληνικής κοινωνίας παράδειγμα και της όλο και πιο ελληματικής παιδείας, που ωστόσο ίσως εκλαμβάνεται ως πτέσμα. Την ασυγχώρητη ανοχή όλων μας στη συνεχή κακοποίηση της γλώσσας, της δικής μας και των άλλων μαζί. Δείτε λοιπόν στην πινακίδα της Οδού Ολύμπου, πού μπορεί να έχει φτάσει επισήμως δια νόμου και δια της ανοχής μας, η χρήση της, της γλώσσας δηλαδή, όταν αυθαιρέτως επιλέγεται για τη λατινική εκδοχή της να αναγράφεται με γιώτα, δηλαδή με άι στα αγγλικά, με ι στα γαλλικά, στη θέση του ύψιλον, του ι γκρέκ ή του ύψιλον στη γερμανική, η ελληνικότατη και πλέον διαδεδομένη διεθνώς γνωστή λέξη Όλυμπος, δήθεν για να διαβάζεται από τους ξένους επισκέπτες, που δυστυχώς δεν διαθέτουν στο αλφαβητό τους το ύψιλον, ή ακόμα χειρότερα, που δήθεν δεν μπορούν να το προφέρουν. Αναλογιστείτε πόση ευθύνη έχουμε όλοι μαζί, όταν νομοτελειακά και πάλι υποκλεινόμαστε στους κανόνες της δήθεν απλοποίησης ή προσπερνούμε συνειδητοποιώντας πως στις δικές μας μέρες μάλλον θα δούμε και χειρότερα. Η συνθηκολόγηση με τη δυστοπία είναι η πραγματικότητα όπως την βιώνουμε, θαρμένη και απέλπιδες, εμείς ή κάποιας ηλικίας. Απομένει στους νεότερους να δουν ίσως τα πράγματα με λίγο πιο αισιόδοξο πνεύμα, να δώσουν φερέλπιδες εκείνοι όσες μάχες εφ' εξής αντέξουν για μια ουτοπία. Ευχαριστώ.